Κύριε, το όνειρο της Εθνικής Ελλάδας για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2002 έμεινε όνειρο. Θήτης, η Εθνική Γερμανίας που επικράτησε στο Ολυμπιακό Στάδιο με 4-2, ενώ αγωνιζόταν με 10 παίκτες. Εδώ μπορούμε να δούμε το γκολ με το οποίο ισοφάρισε η εθνική μας ομάδα σε 1-1. Στο 21ο λεπτό το γκολ σημείωσε ο Χαριστέας. Ενώ να πούμε ότι αυτή ήταν η τρίτη ήττα της εθνικής μας σε 4 παιχνίδια. Η Γερμανία παραμένει πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου και αίτητη. Ο Ρέμερ στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0 για τη Γερμανία. Όπως είδαμε εδώ, ο Άγγελος Χαριστέας έκανε το 1-1 στο 21ο λεπτό. Ο Μπάλακ το 1-2 για τη Γερμανία. Ο Γεωργιάδης ξαναισοφάρισε σε 2-2 για την Ελλάδα στο 43. Κλόζε το 2-3 και Μπόντε το τελικό 2-4 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το κύπελλο Σαπόρτα χαμογελά στο Μαρούσι, αφού απόψε πέτυχε το ακατόρθωτο. Αν και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 15 πόντους, όχι μόνο νίκησε την Ούνιξ Καζάν με 93-81, αλλά πήρε και διαφορά συν 4. Γιάνκερ, προσπάθεια εδώ, απέναντι και γκολ. Το 1-0 έρχεται από πίσω ο Ρέμερ, αφύλακτος για να σκοράρει. Ο Ελευθερόπουλος δεν μπορούσε βεβαίως να κάνει τίποτα, καθώς βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή ο επερχόμενος Ρέμερ. Ενώ ξαναβλέπουμε τον Γιάνκερ στο κενό χώρο και έντεχνο το πλασάρισμα στα δίχτυα του Ελευθερόπουλου. 1-0 λοιπόν το σκορ με τον Καραγκούνη. Καραγκούνης λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Προσπάθεια από τον Γεωργιάδη. Ερχόταν και από πίσω ο Κούμας. Ζαγοράκης προθυμένη παλιά για τον Γεωργιάδη μέσα στην μεγάλη περιοχή που βγαίνει τώρα. Γύρισμα της μπάλας εδώ για τον Λιμπερόπουλο σε καλή θέση. Παίρνουμε τον κούλα από τον Χαριστέα και γκολ! Χαριστέας και 1-1! 1-1 λοιπόν, θαυμάσια η ενέργεια που ξεκίνησε από τον Γεωργιάδη. Το έξυπνο γύρισμα της μπάλας. Πήδησε εκεί, προσπάθησε ο Λιμπερόπουλος, γύρισε για τον Χαριστέα, ο οποίος με δύνατο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καν, κάνοντας το Ελλάδα-Γερμανία 1-1 στο 21ο λεπτό. Θα ξαναδούμε τη φάση, ο Γεωργιάδης που κάνει εκπληκτικό γύρισμα στην καρδιά της άμυνας, εκεί πήδηξε ο Λιμπερόπουλος. Το ριμπάντο κέρδισε ο Χαριστέας, θα σουτάρει. Ο Ποφέλερ έπιασε το κεφάλι του με τα χέρια και έδειξε να μην το πιστεύει. Ρέμερ στο 6ο λεπτό και Χαριστέας στο 21ο και πάλι όμως και μαρκάρι στους έρχεται ο Γεωργάτος μέσα στην περιοχή και πέναλτι. Στο πέναλτι δυστυχώς με τον Μπάλακ που μπήκε στο κέντρο της άμυνάς μας και πάλι ξεμαρκάριστος, η Μπάλακ και η Ελευθερόπουλος. Μπάλακ, Μπάλακ και γκολ. 2-1 λοιπόν, γύρισμα της μπάλας πίσω για τον Γεωργιάδη μέσα στη μεγάλη περιοχή και φάουλ και κίτρινη κάρτα του Γεωργιάδη. Και πάλι η φάση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εμείς είδαμε ότι πατάει το πόδι. Του πάτησε το πόδι ο Τσίγκε. Μπάλακ και Νόιβιλ. Νόιβιλ θα κάνει το σουτ και Ελευθερόπουλος σε κόρνερ. Λιμπερόπουλος είναι κεντρικός κυνηγός ο Γεωργιάδης. Δεν του δίνει την μπάλα Γεωργιάδης. Τώρα δεν είναι offside. Γεωργιάδης μόνος του. Γεωργιάδης μεγάλη ευκαιρία να το πει και πέναλτι πρέπει να είναι. Όχι λέει ο διαιτητής. Συνέχεια στο παιχνίδι. Διαμαρτυρία στην κερκίδα. Να δούμε ίσως τον διαιτητή τον Πορτογάλο να δίνει στο παιχνίδι να συνεχιστεί. Για να δούμε. Η μπάλα σωστά. Σωστή από τον Πορτογάλο. Και το γκολ! Έρχεται λοιπόν το γκολ τώρα και η ισοφάρση από τον Γεωργιάδη. Ο παίκτης που προηγουμένως βρέθηκε πολύ κοντά να κερδίζει το πέναλτι. Τελικά ισοφαρίζει με κεφαλιά 2-2. Θαυμάσια ενέργεια από τον Γεωργάτο. Η σέντρα παράλληλη και την κεφαλιά ψαράκι από τον Γεωργιάδη το 2-2. Ενώ ο Καν πρέπει να διαμαρτύρεται και στους παίκτες της άμυνάς του για τον Καραγκούνη. Καραγκούνης για τον Λιμπερόπουλο μέσα στην καρδιά της περιοχής. Καραγκούνης και Λιμπερόπουλος επάνω από την εστία του Καν. Ρέμερ. Γιάνκερ από πολύ κοντά και γκολ με τον Νόιβιλ και offside όμως. Προωθημένη παλιά για τον Ρέμερ. Ρέμερ με τον Νόιβιλ εδώ και η μπάλα είναι out. Μεγάλη ευκαιρία για τους Γερμανούς. Τρέχει ο Καραγκούνης. Φάουλ από τον Ντάισλερ. Και πρέπει να είναι η κίτρινη κάρτα στον Ντάισλερ. Και Ντάισλερ λοιπόν δεύτερη κίτρινη, κόκκινη. Τσίγκε. Τσίγκε και είναι το γκολ. Και η αντεπίθεση τώρα είναι για τους Γερμανούς. Ρέμερ. Μπόντε. Και γκολ. Οπότε και είναι το 4-2. Σε ρυθμό προπόνησης. Σε ρυθμό βεβαίως προπόνησης για τα Πάντζερ, τους τρεις πρωταθλητές κόσμου Γερμανούς. Το σκορ ανεβαίνει στα 4-2.